νοσοκομείο Τησίου με τον θεάρχη της δεύτερης ΥΠΕ και τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Είναι ένα νοσοκομείο που το ξέρω από παλιά γιατί είμαι συχνός επισκέπτης του νησιού, το οποίο αγαπώ πολύ. Το νοσοκομείο έχει μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, από ό,τι ξέρω από τους φίλους μου. Και αυτό που βλέπω είναι πολύ σημαντικό. Έχει καλό ιατρικό προσωπικό. Βλέπω ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι δεμένοι μεταξύ τους. Ήταν πολύ καλός ο ρόλος τους και στην πανδημία και δουλέψαν όλοι μαζί. Περιποιήθηκαν τα περιστατικά που έπρεπε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτό το καλό κλίμα που βλέπω εδώ στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πράγματα που θα συνεχίσουν να γίνονται, όπως καινούργια πτέρυγα που τελειώνει, ανάγκες του νοσοκομείου σε προσωπικό που θα τις δούμε και θα τις προχωρήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το νοσοκομείο έχει την τύχη να έχει και χορηγούς ανθρώπους από το νησί, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό και μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι έχω πολύ καλές εντυπώσεις και αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς μια ερώτηση. Όσον αφορά ένα κομμάτι, την παιδιατρική, επειδή βλέπουμε ότι τελευταία τα κρούσματα αυξάνονται στα παιδιά και εδώ η παιδιατρική της ΣΥΠΕ δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Τι πλάνο? Υπάρχει ένα πλάνο γενικό για το Υπουργείο. Ελπίζουμε να μην έχουν τα παιδιά. Έχουν περισσότερα κρούσματα τώρα από ό,τι είχαμε, αλλά δεν έχουμε ευτυχώς πολλές νοσηλείες και ελπίζω να μείνουμε εκεί. Είμαστε πάνω, παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά την επιδημιολογική επιτήρηση και υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο για όλη την Ελλάδα του Υπουργείου για ανάπτυξη περισσότερων παιδιατρικών κλινών, περισσότερων παιδιατρικών κλινών ΜΕΘ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας λέω ότι πάλι είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις διοικήσεις των ΥΠΕ και με τα νοσοκομεία και με όλους τους συναδέλφους επίσης για να μπορέσουμε οτιδήποτε προκύψει να μπορέσουμε να το λύσουμε. Έχει προηγηθεί μια συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζομένων στο νοσοκομείο, όπου σας μετέφεραν τα προβλήματά τους, με κυριότερο βέβαια το θέμα της υποστελέχωσης, κυρίως την περίοδο της πανδημίας. Εσείς που προέρχεστε και από τον χώρο της δημόσιας υγείας, φαντάζομαι ότι έχετε μια εικόνα για το πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο. Ναι. Τι ακριβώς συζητήσατε? Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να στελεχωθεί με ένα πρόγραμμα πανδημίας, όπως δεν μπορεί να γίνει σε κανένα. Δηλαδή, η στελέχωση ενός συστήματος μόνιμα γίνεται με έναν ορίζοντα για τις μόνιμες ανάγκες και ίσως και λίγο παραπάνω. Στην πανδημία ήρθε πολύ επιπλέον προσωπικό, πολύ καλό προσωπικό, δεδομένου ότι το ΕΣΥ παλιώνει και έχουμε συνταξιοδοτήσεις πάρα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό το προσωπικό. Έχουμε προκηρύξει ήδη μόνιμες θέσεις και θέλουμε να το κρατήσουμε. Νομίζω αυτά μπορώ να σας πω. Δηλαδή, γενικά τα πράγματα δουλέψανε καλά και το Υπουργείο είχε, πριν από μένα εννοώ, το νου του και τα προβλήματα δουλέψανε και νομίζω ότι όλη η συνεργασία με τις ΥΠΕ, με τους συναδέλφους ήταν καλή σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι, μια και αναφέρθηκε και η συνάδελφος στο Σωματείο των Εργαζομένων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια διαδικασία να παραχωρηθεί η καθαριότητα του νοσοκομείου σε ιδιώτικη. Αυτά δεν θα σας τα απαντήσω σήμερα. Νομίζω θα τελειώσουμε εδώ. Μου εκεί κυβέρνηση θα μιλήσετε με τον Υπεάρχη και τους. Ωραία, με τον Υπεάρχη. Τότε έχω μια άλλη ερώτηση για τον κύριο Ροϊλό. Φέρεται να έχετε δώσει μια εντολή να γίνει μια προκατακτική έρευνα για τις κρίσεις του 2011, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, για κάποιους νοσηλευτές οι οποίοι κατέλαβαν θέσεις τομεακών και προϊσταμένων. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο έγινε αυτή η ενέργεια και πού έχει καταλήξει η έρευνα συγκεκριμένη? Καταρχάς, δεν έχω δώσει καμία εντολή να γίνει καμία έρευνα. Τέθη υπόψη μου ένα ζήτημα πλαστών πιστοποιητικών που κατέθεσαν κάποιοι συνάδελφοι στο νοσοκομείο για να καταλάβουν κάποιες θέσεις. Και ζήτησα να διερευνηθεί αν έχει κάποια υπόσταση αυτή η καταγγελία η οποία δέθηκε υπόψη. Δεν ζήτησα ούτε διέταξε καμία προκατακτική εξέταση. Εάν υφίσταται βέβαια ένα τέτοιο θέμα, σαφώς και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να το δούμε. Μιλάτε για πλαστά πιστοποιητικά 11 χρόνια μετά, αυτά είναι θέμα εισαγγελέα. Εάν υπάρχει, αν υφίσταται αυτό το θέμα, αν έχει υπόσταση δηλαδή η καταγγελία που ετέθηκε υπόψη μου, θα πρέπει να το δούμε. Δεν θα πρέπει να το δηλαδή γίνεται προκατακτική έρευνα χωρίς να δώσει εντολή ο προϊστάμενος? Δεν έχω διατάξει εγώ καμία προκατακτική έρευνα. Ζήτησα απλώς να γίνει μια διερεύνηση αυτής της καταγγελίας η οποία ετέθηκε υπόψη.